Δεν πειράζει. Σε κάποια πράγματα ορισμένοι έχουν μείνει σε παρελθούσες περιόδους και εποχές. Σε κάποια έχουμε πάει μπροστά. Είμαστε στην εποχή του smart home και ακόμη καπνίζουμε στο αυτοκίνητο. Smart home. Μας έλεγε τις προάλλες ο Άγγελος. Ο Κοντουριάννης. Κοντουριάννης, ο οποίος είναι και ενεργός πολίτης για εμένα πρωτίστως. Επικεφαλής πρόεδρος του συνδέσμου των ηλεκτρολόγων, εργοληπτών ηλεκτρολόγων Θεσσαλονίκης. Και μας έλεγε, μας περιέγραφε το smart home. Το έξυπνο σπίτι, έτσι, ελληνικά. Έξυπνο σπίτι, ναι. Το οποίο είναι... Και κάτι δώρα θα μας δώσει, θα μας τα δώσει. Πού είναι τα δώρα? Άγγελε, πού είναι τα δώρα? Για τους ακροατές δεν έχουν κάτι δώρα να δώσουμε. Πού είναι? Θα τα δώσει ο σύνδεσμος εργοληπτών ηλεκτρολόγων. Αυτό λέω, ότι εμείς θα τα δώσουμε. Χιλίων ευρώ αξία. Κοίταξε, να τα πάρουμε από την αρχή. Θα είναι με περίπτερο ο σύνδεσμος εργοληπτών ηλεκτρολόγων Θεσσαλονίκης μαζί με τη Le Grand, μια πολύ μεγάλη εταιρεία στο είδος της. Θα προωθήσουν και την ασφάλεια, το θέμα της ασφάλειας, τα ηλεκτρολογικά στο σπίτι, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά και το έξυπνο σπίτι. Θα τους βρούμε στο περίπτερο 10 stand 2 του ΣΕΙΘ στην 24η ΔΕΘ. Θα έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο περίπτερο, κάντε τον κόπο να περάσετε από εκεί. Θα δώσουν και εξαιρετικά δώρα, τις επόμενες μέρες θα έχουμε λεπτομέρειες. Και νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία να δούμε από κοντά πώς είναι το επόμενο βήμα στο έξυπνο σπίτι, δηλαδή να τα ελέγχεις όλα ηλεκτρονικά, φώτα, θέρμανση, ρολά, θερμοσύφωνες, τα πάντα. Το οποίο βέβαια κυρίως στην περίοδο των διακοπών είναι εξαιρετικό εργαλείο. Σωτήριο, εργαλείο, έτσι. Σωτήριο. Δεν σου έχει έρθει, ας πούμε, να γυρίσεις σπίτι γιατί δεν ήσουν σίγουρος άμα κατέβασε το διακόπτη. Του θερμοσύφωνα, του ψυγείου, αν άφησε ανοιχτό το πλυντήριο. Αν στο. Συγγνώμη, δεν σου έχει τύχει. Ευτυχώς δεν μου έχει τύχει. Να γυρίσω, να γυρίσω. Μου έχει τύχει αρκετές φορές γιατί είμαι και ξεχασιάρης. Λοιπόν, το smart home είναι ο νέος τρόπος λειτουργικότατος να ελέγχουμε το σπίτι μας. Τα ηλεκτρολογικά, τα ηλεκτρικά.